Μέρι. Κάνω σε επιλή διαμαρτυρία. Γιατί? Γιατί κρατάς ένα γιαούρτι. Το φυσάω. Και? Κανόνας θα μου έρθει το γιαούρτι στη μούρη, θα σε βρούνε μέσα στο γιαούρτι. Όχι, όχι, όχι. Σαν την αλήγη βουγιουκλάκι στον πίπι. Θα βάλουμε στοίχημα ποιος θα φάει από το γιαούρτι που θα κρατάει αυτός που θα του κάνει κιού. Βάζουμε στοίχημα λοιπόν, ότι θα κερδίσω εγώ. Βασικά δεν θα φάει κανείς. Θα φάνε όλος ο κόσμος, γιατί όλοι, κοίτα εδώ, όλη η πλατεία είναι γεμάτη. Κοίτα εδώ, δεξιά, αριστερά, κοίτα εδώ. Όλοι για το γιαούρτι ήρθανε. Όλοι για το γιαούρτι. Θέλω να μας πεις το λόγο για τον οποίο έφερε το γιαούρτι. Τόπε, τόπε, ο παπαγάλος. Νησιώτικο είναι. Έμαθα μια καινούρια λέξη, θες να την πω. Είσαι και πολύ ντάνα. Αχ, Θεέ μου, για πες μας τι σημαίνει. Το να έχει κάποιο ντανιά σημαίνει ότι είναι. Έχει μεγάλη πια, ρε παιδί. Φάει το γιαούρτι, λέω τώρα και όχι, όχι, θα το φάω μετά. Είμαστε εδώ στην πλατεία. Α, παίρνουν μηχανάκια. Είμαστε εδώ στην πλατεία κεραμικού. Χαμός γίνεται σχετικό. Γιατί έχετε βγει έξω, κορίτσια, που πάτε. Πήγαμε σε μια εκδήλωση στο Πολυχώρα Αθηναής. Περάσαμε, ωραία. Πολύ ωραία. Α, μάλιστα, το έχετε λίγο βαρύ μέσα, ε. Μήπως θέλετε να φάτε ένα γιαούρτι λίγο να νιώσετε καλύτερα. Τι θα τολμούσετε να φάτε από αυτό το γιαούρτι που φέρνει ο φίλος μου Δημήτρης. Όχι, φάε. Είναι εσύ, δεν είναι. Να είμαστε και λίγο μέλη, βέβαια. Κορίτσια, τι κάνετε, έχετε Facebook, πείτε μου λίγο, τι γίνεται με τα social media, ασχολείστε. Ναι, όσο να είναι. Εγώ εδώ έχω είδωλο, δηλαδή αν κάποια θέλει, τον δίνω κοψοχρονιά, τον πουλάω. Κορίτσια, θέλουμε να μας κάνετε ένα status update. Έχουμε ένα πίνακα, ο οποίος δεν ξέρω πού είναι, έρχεται, περιμένετε ένα λεπτό. Πεινάμε. Ωραία, παιδιά, πάμε μετά για φαΐ. Η μέρα το ξεκίνησε με ένα γιαούρτι. Η δοκιμασία είναι εξής. Προσφέρουμε ένα γιαούρτι στον κόσμο και τους ρωτάμε, θέλουν να δοκιμάσουν. Σίγουρα θα έτρωγα. Άλλη στιγμή στη μέρα, βέβαια, όχι βράδυ. Είναι ιδεολογικό το ζήτημα. Το θέμα είναι το εξής. Παρακολούθησε όλη την επικαιρότητα τώρα τις τελευταίες ημέρες. Βέβαια. Πώς είδες όλα τα πράγματα αυτά με τα γιαούρτια, με τα πράγματα, με τις συναυλίες. Κάνουμε τζίρο. Άμα είναι ελληνικό το γιαούρτι, νομίζω είμαστε μέσα. Πιστεύεις ότι πρέπει να υπάρχει μια τέτοια μέρα, Παγκόσμια Μέρα Γυναίκας σήμερα. Α, μπράβο, ναι. Ναι. Μεγάλες στιγμές. Ναι, βέβαια. Εγώ νομίζω πρέπει να τις γιορτάζουμε κάθε μέρα τις γυναίκες. Και τους άντρες και τα αδέσποτα. Όλοι. Τι θα κάνεις σήμερα? Θα πάω να δω τους Burger Project δίπλα. Α, πολύ ωραία. Πες μου ένα αγαπημένο σου τραγούδι, μια αγαπημένη σου διασκευή που γουστάζεις πάρα πολύ να το ακούσα τους Burger Project. Καμία, γι' αυτό πάω να τους δω. Έχεις Facebook, έχεις Twitter. Και τα δύο. Φλερτ και πέσιμο έχει πέσει μέσα στα social media. Έχει πέσει δηλαδή. Πέσει, έχει σηκωθεί ξανά, έχει σηκωθεί κάτι, τα μούτα. Γιατί με κλωτσάτε εδώ πέρα, με κλωτσάει το συνεργείο. Γιατί νομίζω και σε ταινία, χωρίς λόγο αυτή. Και ο ταινία, μάλιστα. Λοιπόν, γράψουμε ένα status update τώρα που θα έγραφε στο Facebook, αν ήσουν τώρα online. Εμείς είμαστε το Breaking Bad. Τι αναρωτιέζεσαι στις πινακίδες εδώ πέρα. Και θα το βλέπω συνέχεια από εδώ και πέρα. Όποιος γυρίζει, μυρίζει, λένε, και το φεγγάρι Σάσα δεν είναι εδώ, είναι από πίσω. Είναι από πίσω και είναι τεράστιο σήμερα το φεγγάρι. Θα σε ελληνιαστείς. Έχω ήδη σελληνιαστεί. Είσαι έξαλλη, γιατί εγώ σήμερα είμαι όλη μέρα έξαλλη. Είμαι πάρα πολύ έξαλλη. Καταρχάς είχα φτάνει 20 ευρώ σήμερα. Ποιος το πήρε, αυτός εκεί πήρε ένα γιαούρτι, γι' αυτό μάλλον. Όχι, θα το πω. Μου το πήρε σε πολύ γνωστό κατάστημα καφέ ή ταμείας. Μου το έκλεισε. Τώρα αυτή είναι καταγγελία κόλαφος. Την κάνεις έτσι απλά. Θες να στείλω τον Δημήτρη να της πετάξει ένα γιαούρτι. Ναι, θέλω. Θέλω να σας πω ότι ο λόγος που έχει έρθει η Σάσα εδώ είναι αυτό. Έχει έρθει να δει ξεβράκο τους άντρες, έτσι Σάσα. Κοίτα, εγώ δεν ήρθα γι' αυτό, για μια έκθεση θα δω. Για γλυπτά. Α, ναι. Και εγώ θα έρθω μαζί σου να το δούμε. Σάσα, θα φας λίγο γιαούρτι. Δημήτρη! Τι με φάει γιαούρτι. Από αυτό το κοτάλι. Λίγο. Ένα, ένα. Χαμός. Σάσα, έχεις Facebook. Ναι, έχω. Σε φλερτάρουν. Φλερτάρουν, ναι. Αλλά εγώ δεν τους κάνω, ξέρετε. Θέλουμε να μας κάνεις ένα status update σε έναν φοβερό πίνακα που έχουμε και τον φέρνει ο Δημήτρης, ο οποίος είναι προετοίμαστος. Το Σασουλίνι λοιπόν μας λέει, η τρέλα πάει στα βουνά. Σήμερα γιατί βγήκατε, γιατί γιορτάζετε την Παγκόσμια Μέρα Γυναίκας? Περίπου, ναι. Και πού πήγατε? Μέχρι τώρα δεν ξέρουμε πού να πάμε, έχεις τίποτα να μας πεις? Για καφέ, για ποτό, για φαγητό. Για ποτό και για καφέ. Ωραία, τσιπουράδικο. Τσιπουράδικο. Έχετε Facebook? Έχουμε, ναι. Για ποιο λόγο? Για να επικοινωνούμε με τους φίλους. Και καλά, το έχουμε βρει την επικοινωνία μέσω Facebook και τα λοιπά, για επαγγελματικούς λόγους και τα λοιπά. Άστα, αυτά, είστε μου πεις την αλήθεια. Θα βαλεδιάσουμε φωτογραφίες, να δεις πως ήταν ο άλλος πριν από 20 χρόνια και τα λοιπά. Να είστε καλά. Σας δίνουμε ένα γιαούρτι. Σας λέμε, θα το δοκιμάσετε ή όχι, θα κάνετε αυτό το πείραμα να το δοκιμάσετε. Είναι πολύ ωραίο γιαούρτι. Τόσα λέω, φαγιουνταλάρο, προχτές να το φάμε κι εμείς. Όχι, θα με χαλάσει τώρα. Εσύ? Δεν θα σου χαλάσει το χατήρι, δεν πιστεύω να έχει κόψει όμως. Όχι, όχι. Πώς είναι. Μια χαρά, σαν γιαούρτι. Ένα status update! Status update. 10. Το μετράει, σας αγαπώ. Μου βάλατε 10. Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ στην πλατεία κεραμικού και αφού ολοκληρώνω. Μέρι, τι είναι αυτό? Έλα εδώ. Τι είναι αυτό εδώ? Έλα, καλιαστούμε. Δημήτρη. Ποια είναι η εντύπωσή σου?
Αρχικά δεν πίστευα ότι τόσο κόσμο θα φάει το γιαούρτι. Δεν το φάγει όμω, εγώ δεν το φάγα αλλού. Δημήτρη, το άξιζε. Κάποια στιγμή κάποιο έπρεπε να σε γιαουρτώσει. Εκμυστηρεύσου στην κάμερα πόσο ερωτευμένη είσαι μαζί μου. Καθόλου. Σα εκλυπαρώ. Μου έλεγε πριν από λίγο ότι με θέλει, με γουστάρει, με ποθεί. Στο στίχημα. Περισσότεροι από μένα φάγανε το γιαούρτι. Αυτό ήταν το μόνο σίγουρο.